Το Σάββατο Αναστασιάδη και ένα μέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλά είμαστε. Εύχομαι το ίδιο για εσάς, για τους ακροατές, για όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο ερώτημα που έχει σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Πώς σχολιάζετε την πολιτική επιλογή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής σας να μην εμπλέξει σε αυτή τη φάση τον Αλέξη Τσίπρα στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση Νοβάρτης και η υπόθεση να διερευνηθεί μόνο προς το σκέλος του κ. Παπαγγελόπουλου? Εντάξει, ο φάκελος που έχει αποσταλεί από τον εισαγγελέα στην Βουλή νομίζω ξεκάθαρα αποδίδει ευθύνες στον κύριο Παπαγγελόπουλο, εμπλοκή του κύριου Παπαγγελόπουλου σε όλη αυτή την υπόθεση, και γι' αυτό επέλεξε ο Πρωθυπουργός και η παράταξη να παραπέμψει σε Προανακριτική Επιτροπή μόνο τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Πέραν τούτου, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, δεν στέλνεται ένας πρώην Πρωθυπουργός στα δικαστήρια προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις ή πολιτικά ωφέλη ή δημοσιότητα, εκτός και αν προκύψουν σαφείς ενδείξεις, αποδείξεις ότι εμπλέκεται σε κάποιο σκάνδαλο ή σε κάποια συνωμοσία, τέλος πάντων, που κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του. Έναν πρώην Πρωθυπουργό, τον οποίον πολύ νοπά, πριν από λίγο χρόνο, έκρινε ο ίδιος ο λόγος και τον έστειλε στο σπίτι του. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη. Ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, κρίθηκε από τον ελληνικό λαό. Εάν προκύψουν ποινικές ευθύνες και αποδείξεις για αυτές, βεβαίως, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του φακέλου, βεβαίως και αυτός θα έχει την ίδια διαδικασία ποινές ενδεχομένως να προκύψουν. Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ενδεδειγμένο και σύμφωνα και με το φάκελο που διαβάστηκε από την εισαγγελέα ήταν να παραπεμφθεί ο κ. Παπαγγελόπουλος, για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία παραπομπής. Ναι. Εδώ όμως δεν υπάρχει μία αντίφαση. Ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν είναι εν ενεργεία βουλευτής. Έτσι. Ο φάκελος έχει σταλεί από τον εισαγγελέα στη Βουλή για εξέταση και αυτό το ενδεχόμενο θα συζητηθεί από την Προανακριτική Επιτροπή και αν αποφασίσουν έτσι θα αποσταλεί πίσω να διερευνηθεί από την τακτική δικαιοσύνη. Άρα υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει μια διαδικασία, η οποία θεσμική διαδικασία, η οποία πρέπει να τηρηθεί. Από τη στιγμή δηλαδή που έρχεται ένας φάκελος στην Βουλή θα πρέπει να διερευνηθεί αν είναι αρμόδια η σχετική επιτροπή, η επιτροπή που θα συσταθεί, να προχωρήσει σε έρευνα ή απόδοση ευθυνών ή αν πρέπει να επιστρέψει το φάκελο στην τακτική δικαιοσύνη. Ναι, υπάρχει θέμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, διότι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Σαμαράς ήθελε και την παραπομπή του Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση αυτή, τη σύσταση δηλαδή Προανακριτικής Επιτροπής. Κάτι που ενδεχομένως δημιουργεί μια αιστεία, έτσι, ενός όχι και τόσο καλού κλίματος. Αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες από την ενημέρωση που έχετε? Εγώ δεν έχω αντιληφθεί τίποτε τέτοιο. Είμαστε συμπαγείς. Δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τουλάχιστον δεν έχω αντιληφθεί εγώ καμία. Και βεβαίως, όπως σας είπα, αν υπάρχουν αποδείξεις ή αν η έρευνα φέρει στοιχεία αποδεικτικά ότι εμπλέκεται και πρώην πρωθυπουργός, δεν μπορεί αυτό κανείς να το σταματήσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασιάδη. Την καλημέρα μου από το FM100 και από τη Θεσσαλονίκη. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάββας Αναστασιάδης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.